ερχόμαστε και στο τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής. Όπως τις τελευταίες συναντήσεις έτσι συνηθίζουμε, και είναι από τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Σήμερα τελειώνουμε, αν θέλει ο Θεός, την επιστολή αυτή προς μοναχή Βρίανη. Και μάλιστα πριν τελειώσω, επειδή και πολλοί από εσάς μου επισημάνατε, γιατί αναρωτήθηκαν εκεί ποια είναι αυτή η Βρίανη και ποια είναι η ιστορία της Βρίανης κτλ., να δούμε ποια είναι αυτή η μοναχή Βρίανη μέσα από το βιβλίο αυτό, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, του οποίου έχει βγει σε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Βέβαια, έχω την πρώτη έκδοση εδώ, η οποία μάλιστα βλέπω ότι ήρθε από την Αριζόνα το 2011. Ναι, ναι, βέβαια, με αφιέρωση εδώ. Έτσι. Και πάμε λίγο να δούμε τι μας λέει ο γέροντας Εφραίμ για τη μοναχή Βρίανη. Ποια είναι η μοναχή Βρίανη με την οποία ασχοληθήκαμε στις τελευταίες τρεις συναντήσεις. Η μεγάλη αδερφή του γέροντα Ιωσήφ, η Εργίνα, περνούσε κάποια μεγάλη δυσκολία. Η θλίψη και η απελπισία την έζωναν από παντού. Η μόνη της ελπίδα στάθηκε ο αδερφός της, ο γέροντας Ιωσήφ, προς τον οποίο και έστειλε ένα γράμμα ζητώντας παρηγοριά και καθοδήγηση. Ο γέροντας της απάντησε και τα σοφά του γράμματα διέλυσαν το πυκνό σκοτάδι της θλίψεώς της. Η Εργίνα είχε μια κόρη, τη Βαρβάρα. Το ένθεο παράδειγμα του γέροντος, τα γεμάτα σοφία γράμματά του προς την οικογένειά του και οι προσευχές του άναψαν μέσα στην αγνή καρδούλα της ανιψιάς του τον μοναχικό πόθο. Η Βαρβάρα δειλά-δειλά έστειλε ένα γράμμα στο γέροντα και του ζητούσε τη γνώμη του. Ο γέροντας πολύ χάρηκε, διότι στην προσευχή του είδε ότι η Βαρβάρα ήταν αγνή ψυχούλα και ότι θα προκόψει πολύ στο μοναχισμό. Γι' αυτό και της απάντησε αμέσως. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια πολύ πνευματική αλληλογραφία, με την οποία ο γέροντας την καθοδηγούσε στην προσευχή, στην ύψη και την ταπείνωση. Σαν κοριτσάκι, η μικρή Βαρβάρα φαίνεται ότι ήταν λίγο πεισματάρα και λίγο θυμώδης. Αλλά επειδή είχε πολύ καλή προαίρεση, ακολουθούσε τις συμβουλές του θείου της, γέροντος Ιωσήφ, κατά γράμμα. Σύντομα άρχισε όχι μόνο να διορθώνεται, αλλά και να αυξάνει μέσα της τους καρπούς της χάριτος. Πράγματι έγινε μια πολύ φρόνιμη, ταπεινή και υπάκουη κοπέλα. Μάλιστα τόση προσοχή απέκτησε, ώστε έξω από το σπίτι της δεν έβγαινε χωρίς τη μητέρα της. Και κάθε μέρα έλεγε ασταμάτητα την ευχή του Ιησού. Σύντομα έφτασαν οι πρώτοι καρποί, τα φωτεινά νοήματα και τα άφθονα δάκρυα. Συντοχρόνο ο νους της Βαρβάρας άρχισε να φωτίζεται και η καρδιά της να πλημμυρίζει από την αγάπη για τον Χριστό. Έτσι, με το τέλος της γερμανικής κατοχής, η μικρή Βαρβάρα θέλησε να μονάσει. Μα ο πατέρας της δυστυχώς της το ξέκοψε κατηγορηματικά. Επουδενή λόγο δεν της έδινε την ευχή του για να γίνει μοναχή. Μάλιστα, όπως δυστυχώς συνηθίζουν ορισμένοι ασύνητοι γονείς, σε τέτοιες περιπτώσεις άρχισε να λερώνει και το στόμα του με πολύ άπρεπα λόγια και βαριές εκφράσεις. Αυτά ήταν πολύ πιο συνηθισμένα στην παλιότερη εποχή, βέβαια. Για τους παλιότερους είναι γνωστό αυτό, όταν οι γονείς θεωρούσαν ότι ήταν μια προδοσία, ας το πούμε έτσι, της οικογενειακής παράδοσης, το να ένα παιδί να φύγει και να πάει να γίνει μοναχός. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια εξέλιπαν αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον κατά την αντίληψή μου. Και σας θυμίζω ότι εδώ είμαστε στην εποχή, όπως διαβάζαμε την επιστολή, του 1947 περίπου, δηλαδή μετά τη γερμανική κατοχή. Η καημένη Βαρβάρα με μεγάλη λύπη έγραψε στο γέροντα Ιωσήφ τον πόθο της, αλλά και την άρνηση του πατέρα της. Ο γέροντας έκανε προσευχή, κάτι πληροφορήθηκε και της απάντησε. Περίμενε λίγο, κάνε υπομονή. Βλέπετε, μεγάλο πράγμα, υπομονή. Εμείς νομίζουμε εκείνη τη στιγμή ότι όλα θα πρέπει να τα λύσουμε, όλα να τα τακτοποιήσουμε, όλα να τα προωθήσουμε. Όχι. Μπορεί να χρειάζεται απλώς υπομονή. Τίποτα δεν χρειάζεται να προωθήσουμε. Να συνεχίσουμε να βαδίζουμε όπως βαδίζουμε. Απλά να κάνουμε υπομονή. Και ο Θεός θα δώσει τη λύση.
Πράγματι δεν πέρασε πολύ καιρό και ο πατέρας της εκοιμήθη. Το κορίτσι ελεύθερο πλέον και με την ευχή της μητέρας της πήγε σε ένα μοναστήρι κοντά στην Πάρνηθα. Δεν είχε περάσει πολύ καιρό και ξαφνικά η ηγουμένη του μοναστηριού είδε ένα όραμα. Εκεί που καθόταν στο κελάκι της ένα βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, άκουσε από μακριά βήματα σαν να πλησίαζε κάποιος με ένα μπαστούνάκι. Η ευλαβέστατη γερόντισσα ανησύχησε, διότι το μοναστήρι δεν είχε περιτύχισμα και φοβόταν για τις αδερφές. Άλλωστε ήταν και τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου αλληλοσπαραγμού. Η ηγουμένη λοιπόν με αγωνία παρατηρούσε να δει ποιος μπορεί να ήταν τέτοια ώρα σε εκείνη την ερημιά. Καθώς κοιτούσε στο μέρος που ακούγονταν τα βήματα, διέκρινε στο σκοτάδι κάποιον ηλικιωμένο άντρα με ένα μικρό φαναράκι να πλησιάζει. Όταν έφτασε κοντά της, τον ρώτησε με ανησυχία: «Ποιος είστε και τι θέλετε τέτοια ώρα?» «Εγώ, γερόντισσα», αποκρίθηκε ταπεινά ο ξένος, «είμαι ο πατέρας της μικρής Βαρβάρας και ήρθα να σας πω να την κρατήσετε κοντά σας. Διότι από τότε που ήρθε στο μοναστήρι, ο Χριστός μου έδωσε για παρηγοριά αυτό το φαναράκι και βλέπω λίγο και παρηγοριούμαι». Και με αυτά τα λόγια ο ξένος εξαφανίστηκε. Και πράγματι η μικρή Βαρβάρα έμεινε στο μοναστήρι και έγινε μια εξαίρετη μοναχή. Στην κουρά της που έγινε το 1945, μετονομάστη σε Βριέννη και ήταν παρόν ο πατήρ Αθανάσιος, ο αδελφός του γέροντα. Το 1955 έγινε και ηγουμένη στο μοναστηράκι της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης στη Σταμάτα Αττικής. Και έτσι έχουμε, βλέπετε, μια ολοκληρωμένη, μερικοί βιάστηκαν να γράψουμε κάποια στοιχεία από κάτω, έχουμε μια ολοκληρωμένη εντύπωση για τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνεται η επιστολή αυτή προς Βριέννη μοναχή, η οποία είναι η πρώην Βαρβάρα λοιπόν, η ανεψιά του γέροντα και κατόπιν βεβαίως και ηγουμένη. Είχε δηλαδή αυτή την πνευματική οριμότητα και καρποφορία, ούτως ώστε να φτάσει στο σημείο αυτό. Πάμε λοιπόν λίγο τώρα στην επιστολή και να ολοκληρώσουμε σήμερα τέταρτη συνέχεια της επιστολής αυτής προς Βριέννη μοναχή. Είναι 37 επιστολή από τον τόμο αυτόν. Και για να σας θυμίσω λίγο, να σας συνδέσω με την προηγούμενη αυτή επιστολή. Αν θυμάστε, την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί σε μια δαιμονισμένη την οποία είχαν κοντά τους στο μοναστήρι κατά πάσα πιθανότητα και επέστησε ο γέροντας Ιωσήφ την προσοχή να μην ακούνε τα λόγια της, διότι μιλάει ο διάβολος, διότι είχαν παρασυρθεί και νομίζανε ότι αυτή ήταν οραματίστρια, ας το πούμε έτσι, και είχε θεϊκά οράματα και αποκαλύψεις. Ενώ πολλές φορές μπορεί να βρίσκεται, να μην πούμε ότι τις περισσότερες φορές βρίσκεται ο διάβολος πίσω από αυτά τα πράγματα. Και ο γέροντας βέβαια Ιωσήφ, ο οποίος βρισκόταν στο Άγιον Όρος, αυτός τα έβλεπε με την πνευματική όραση την οποία είχε εκεί, όπως και πολλά άλλα πράγματα τα οποία συνέβαιναν μεταξύ του στο μοναστήρι, θετικά ή αρνητικά, τα έβλεπε και τα επεσήμανε με το χάρισμα το οποίο είχε της διοράσεως. Και μεταξύ των άλλων είπε ότι πρέπει, ας πούμε, με νηστεία, με προσευχή, με εξορκισμούς, με 40 λίτουργο, μέχρι λέει να φύγει ο δαίμονας, λέει, και μέχρι να φύγει φυσικά λέει μην δίνετε καμία σημασία σε αυτά τα οποία ακούτε, αυτά τα οποία σας λέει. Συνεχίζω την επιστολή αυτή και είμαστε στο τέλος. «Επειδή δεν ευκαιρώ να διαβάσω δύο φορές την επιστολή σου, γι' αυτό την αναγυνώσκω και γράφω». Διάβαζε δηλαδή λίγο ο γέροντας και απαντούσε, διάβαζε και απαντούσε. «Λοιπόν, προχωρών λέγεις μη για την χαρά μου που αισθάνεσαι. Αυτά είναι λοιπόν τα ίχνη όπου αν βιαστείς θα βάλει αρχήν ο Χριστός να μορφώνεται εις την ψυχή σου». Δηλαδή εξηγεί ο γέροντας ότι αυτή η χαρά την οποία αισθάνεται η μοναχή είναι, λέει, αποτέλεσμα του ότι, ας πούμε, αρχίζει να ζορίζει, ας πούμε, την ψυχή της, να αγωνίζεται δηλαδή περισσότερο, και έτσι σιγά σιγά να διαμορφώνεται ο Χριστός μέσα στην ψυχή της. «Η δε γερόντισσα καλώς λέγηση δια την απελπισίαν, αυτή προέρχεται από μικροψυχίαν, γέννημα υπερηφανίας».
Η Γερόνισσα λέει, καλά σου λέει για την απελπισία, ότι αυτή προέρχεται από μικροψυχία. Τι θα πει μικροψυχία, θα πει ολιγοπιστία, έλλειψη θάρρους, το οποίο είναι αποτέλεσμα, γέννημα λέει, της υπερηφανίας. Και άλλη φορά έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό, άρα βλέπουμε πόσο έχουν σχέση αυτά τα πράγματα. Γιατί λένε μερικοί, γιατί άλλος έχει πολύ πίστη και άλλος έχει μικρή πίστη. Και πώς γίνεται κανένας να έχει περισσότερο πίστη. Όσο περισσότερο ταπείνωση δηλαδή αποκτά ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο ενισχύεται η πίστη του. Και πώς είναι δυνατόν κάποιος να πιστεύει, βεβαίως, αν έχει υπερηφάνεια. Και γι' αυτό άλλωστε κάποιοι βλέπουν εξόφθαλμα, μπορεί να είναι και επιστήμονες, να έχουν και πτυχία και μεταπτυχιακά, και δεν βλέπουν πράγματα τα οποία βλέπει ένας ακράματος άνθρωπος, ο οποίος έχει όμως καθαρή καρδιά και μπορεί και βλέπει την αλήθεια του Θεού. Ο δίκαιος, μοιρίας φορά την ημέρα, αν πέσει, πάλι νεγείρεται και νίκη λογίζεται. Βλέπετε τι λέει τώρα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό, ας το πούμε έτσι, της πνευματικής ζωής, που κι όμως πολλοί άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι, άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν το έχουν κατανοήσει. Λέει εδώ ο Άγιος ότι ο δίκαιος, δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού, χίλιες φορές την ημέρα μπορεί να πέσει στην αμαρτία, κι όμως πάλι σηκώνεται. Και αυτό θεωρείται νίκη, γιατί σηκώνεται. Άμα μείνει πεσμένος, είναι ήττα. Δεν τον επηρεάζει αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα που μπορεί να παίρνει και πιο πολλά στεφάνια όταν σηκώνεται. Το θέμα είναι ο άνθρωπος να μην μείνει στην αμαρτία, να μην απογοητευτεί. Διότι λέει πιο κάτω, η απόγνωση λέει να συγχώρεται η αμαρτία. Και εν αυτή χαίρεται υπεράπαντα ο διάβολος. Η απόγνωση είναι ασυγχώρητα. Γιατί είναι ασυγχώρητα η αμαρτία? Διότι εκείνο το οποίο σε οδηγεί στην απόγνωση είναι η απιστία στο τέλος. Χάνεις την πίστη σου. Όταν χάνεις την πίστη σου, φυσικά χάνεις και την ελπίδα σου στο Θεό και τότε πέφτεις σε απόγνωση, σε απελπισία. Άμα δεν έχεις πίστη, αν έχεις πίστη, η πίστη σώζει, λέμε. Και πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και λίγο ακόμα και πίστη να έχεις. Αλλά λέει ο Χριστός να την έχεις όμως. Και λίγη, αλλά να την έχεις. Άμα χάσει την πίστη σου, άρα πρέπει, δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας στους λογισμούς απιστίας, ολιγοπιστίας που συνεχώς προσπαθεί το πονηρό πνεύμα να μας υποβάλει και να μας υποσκάπτει, ούτως ώστε να μας κατεδαφίζει. Τι είναι τώρα, αν έχει κάποιος απόγνωση, αν έχει απελπισία, τι γίνεται? Διαλύεται δε ευθύς με την εξαγόρευση. Και πράγματι βλέπεις, ας πούμε, έρχεται στο πνευματικό ο απεγνωσμένος, ο απελπισμένος, εξομολογείται και φεύγει αναπτερωμένος από την εξομολόγηση. Είναι η χάρη του Θεού η οποία επανέρχεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αφού ο γλυκής Ιησούς μία ίντσα τον εζητούμε και μας δίνει ένα μέτρο, μια ακτίνα ζητάμε και χαρίζεται όλος, γιατί να απελπιστείς? Και λέγαμε προηγουμένως «Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος» και τα λοιπά, που λέγαμε «Καθώς γίνεσθε ούν εκτήρμονες, καθώς ο Πατήρ ημών εκτήρμον εστί». Δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός μας είναι Θεός ελέος, Θεός αγάπης, Θεός ευσπλαχνίας. Και δεν πρέπει να ενδίδουμε στους λογισμούς εκείνους της απελπισίας ότι πέσαμε, ότι αμαρτήσαμε, ότι αν έπεσες, σήκω αμέσως, μη χρονοτριβείς καθόλου. Και μη δίνεις καθόλου δικαιώματα στο διάβολο να χαρεί. Ουσιαστικά αυτό λέει εδώ ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ στην μοναχή Βριέννη. Άρα λοιπόν θέλει να πει ότι αφού έχουμε έναν τόσο έναν Θεό τόσο ευσπλαχνικό και τόσο γενναιόδωρο, που ένα του ζητάμε και 100 μας δίνει και 1000 μας δίνει, λοιπόν γιατί εμείς να απελπιζόμαστε? Δεν έχει τόπο η απελπισία, η στεναχώρια πουθενά. Και αυτός είναι ο υπεύθυνος. Αυτός μπορεί να μας βύσει όλο το χρέος. Ό,τι χρέος και να έχουμε. Να μας βύσει κάθε αμαρτία. Μας έχει δώσει τα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από τα οποία ανακαινιζόμαστε. Και κλείνει με την εξής πρόταση. Διαδέ τα ρούχα εφέτος, ένα πρακτικό θέμα. Έχουμε. Δεν είναι ανάγκη. Άλλων χρόνων, εάν λάβω ανάγκη, σας ζητώ. Μας έδωσαν οι Άγγλοι. Πολλά εις όλους. Δεν είναι φαΐ να τα φάμε. Αν είναι το τυρί και βούτυρο μάλιστα. Αλλά τα ρούχα δεν τρώγονται. Δι' αυτό μην ανησυχείτε δι' εμάς,
δεν ζηλεύουμε αν στέλνετε εις άλλους. Καταλήγει με ένα καθαρά πρακτικό θέμα, ότι προφανώς θέλουν να του στείλουν ρούχα, είπε, έχουμε με το παραπάνω σου, λέει, μας δώσαν κιόλας, αλλά θέλετε στους Άγγλους, διότι οι σύμμαχοι την εποχή γενική είχαν έρθει στην Ελλάδα, υπήρχε εξαντλητικό σώμα στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, για να βοηθήσουν εδώ τον στρατό στους αγώνες, τους οποίους έκανε στα βουνά, γράμμου Βίτσι, και σε άλλα σημεία. Επίσης, να βλέπετε, λέει, μην ανησυχείτε, λέει, δεν ζηλεύουμε αν στέλνετε εις άλλους. Βάζει αμέσως και το θέμα της ζήλιας. Εδώ αυτό έχει και ένα ερωτηματικό μέσα. Σαν να λέει δηλαδή ότι προσέξτε και εσείς το θέμα αυτό της ζήλιας. Σας εύχομαι όλους, ταπεινός Ιωσήφ. Αυτή είναι η επιστολή και κλείνουμε με τη βοήθεια του Θεού σε τέταρτη συνέχεια την επιστολή αυτή, 37, προς Ουριένη μοναχή, η οποία νομίζω μας έδωσε αρκετά πράγματα.